Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας και θα μοιραστούμε το λόγο της ζωής, αδελφοί. Ακούσαμε προηγουμένως τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν. Όλα αυτά, αδελφοί, έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο. Γιατί αυτό το οποίο μας μιλάει ο Λόγος του Θεού είναι για μια βοήθεια και για μια υπηρεσία. Ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε εδώ στη γη για να μας υπηρετήσει, να μας βοηθήσει. Στα πνευματικά, στα υλικά, σε όλα. Γι' αυτό και περπατούσε όλες τις πόλεις και βοηθούσε τους ανθρώπους στο να γνωρίσουν τον Κύριο, τον αληθινό Θεό, να σωθεί η ψυχή τους, να έρθει χαρά μέσα στην καρδιά τους, στους λυμμένους. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, αδελφοί. Για να ελευθερώσει τους δεσμίους, να δώσει χαρά σε αυτούς που είναι θλιμμένοι και να δώσει αιώνια ζωή σε όλους μας, αδελφοί. Αλλά μας υπηρέτησε και στα υλικά. Στους ασθενείς, έτσι. Πήγαινε στα σπίτια και θεράπευε τους ασθενείς. Του φέρνανε κατακείμενους επί κραβάτων. Τους θεράπευε όλους, αδελφοί, ο Κύριος. Πήγε στο σπίτι του Πέτρου και θεράπευσε την πεθερά του, η οποία ήταν ασθενής με πυρετό. Και μετά σηκώθηκε αυτή η ευλογημένη γυναίκα και τους υπηρετούσε. Αλλά και τους τάισε, αδελφοί, έτσι. Τους τάισε ο Κύριος. Τους ανθρώπους οι οποίοι πεινούσαν, λέει, σπλαχνίζομαι των όχλων, διότι τρεις μέρες, λέει, μένουν κοντά μου και ακούν το λόγο του Θεού και τώρα πού θα πάνε πεινασμένοι, θα αποκάμουν, θα πέσουν στον δρόμο κάτω από την πείνα. Και φρόντισε, αδελφοί, ο Κύριος να τους δώσει να φάνε. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο τα εδάφια τα οποία απευθύνονται στην ψυχή μας, αλλά είναι αυτά τα οποία μας παρακινούν, αδελφοί, σε αγάπη και καλά έργα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα, λοιπόν, το να μαζέψουμε φάρμακα για τους φτωχούς εκεί στην Κούβα, είναι κάτι που έχει σχέση πολύ μεγάλη, αδελφοί, με το Ευαγγέλιο, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να βοηθήσουμε, αδελφοί, στα υλικά, στα πνευματικά, σε όλα, έτσι, δόξα τον Κύριο. Θα διαβάσουμε από το Σαμουήλ Α, αδελφοί, ΚΓ κεφάλαιο, σελίδα 288. Θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι και το 13 και μετά θα διαβάσουμε από το 24. Απήγγειλαν δε προς τον Δαβίδ, λέγοντες ιδού οι Φιλιστέοι πολεμούσινεν και ηλά και διαρπάζουσι τα αλόνια. Και ερώτησαν ο Δαβίδ τον Κύριον, λέγω, να υπάγω και να πατάξω τους Φιλιστέους τούτους. Και είπεν ο Κύριος προς τον Δαβίδ, ύπαγε και πάταξον τους Φιλιστέους και σώσον την Κεϊλά. Και είπαν οι άνδρες του Δαβίδ προς αυτόν, ιδού εμείς είμεθα εντάφθα εν τη Ιουδαία, φοβούμεθα. Πόσο δε μάλλον εάν υπάγομεν εις Κεϊλά εναντίον των στρατευμάτων των Φιλιστέων. Και ερώτησε πάλι ο Δαβίδ εκ δευτέρου τον Κύριον και επεκρίθη προς αυτόν ο Κύριος και είπε: Σηκώθητη, κατάβα εις Κεϊλά, διότι θέλω παραδώσει τους Φιλιστέους στη χείρα σου. Τότε ήλθαν ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εις την Κεϊλά και πολέμησε προς τους Φιλιστέους και έλαβε τα κτίνη αυτών και επάταξαν αυτούς σαν σφαγή μεγάλη και έσωσε ο Δαβίδ τους κατοίκους της Κεϊλά. Ότε δε Αβιάθαρο, ο γιος του Αχιμέλεχ, έφυγε προς τον Δαβίδ, εις Κεϊλά αυτός είχε καταβεί με εφόδ εν τη χειρή αυτού. Και απηγγέλθη προς τον Σαούλ ότι ήλθε ο Δαβίδ εις Κεϊλά και είπε ο Σαούλ ο Θεός παρέδωκεν αυτόν εις την χείρα μου, διότι απεκλείστη εις ελθόν εις πόλην έχουσαν πύλας και μοχλούς. Και συνεκάλεσε ο Σαούλ πάντα των λαών εις πόλεμον, δια να καταβεί εις Κεϊλά και να πολιορκήσει τον Δαβίδ και τους άνδρας αυτού. Και έμεθαν ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ εμηχανεύεται το κακό εναντίον αυτού. Και είπε προς τον Αβιάθρα τον ιερέα, φέρε εντάφθα το εφόδ. Και είπε ο Δαβίδ, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, με τα βεβαιότητα σήκουσε ο δούλος σου ότι ο Σαούλ ζητεί να έλθει εις Κεϊλά δια να εξολοθρεύσει την πόλη εξαιτίας μου. Θέλουσι με παραδώσει εις αυτόν οι άνδρες εις Κεϊλά. Θέλει καταβεί ο Σαούλ καθώς σήκουσε ο δούλος σου. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φανέρωσον δέομαι προς τον δούλον σου. Και είπε ο Κύριος, θέλει καταβεί. Και είπε πάλι ο Δαβίδ, θέλουσι παραδώσει οι άνδρες της Κεϊλά εμέ και τους άνδρας μου εις την χείρα του Σαούλ. Και είπε ο Κύριος, θέλουσι παραδώσει. Τότε ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού ως 600 εσηκώθησαν και εξήλθαν από Κεϊλά και υπήγον όπου ειδύναντο.
και απηγγέλθη προς τον Σαούλ ότι διεσώθη ο Δαβίδ από Κεϊλά, όθεν αφέθη του να εξέλθει. Και διαβάζουμε, αδελφοί, από το 24, και θα σας πω μετά το ενδιάμεσο ποιο είναι. Στο επόμενο είναι πάλι ο Σαούλ κυνηγημένος. «Και σηκώθησαν και υπήγον οι Ζήφ πρώτου Σαούλ. Ο Δαβίδ όμως και οι άνδρες αυτού ήσαν εν τη ερήμο, Μαών εν τη παιδιάδη, κατά τα δεξιά του Γεσιμών. Υπήγε δε ο Σαούλ και οι άνδρες αυτού να ζητήσω συν αυτόν, και απηγέλθη τούτο προς τον Δαβίδ, όθεν κατέβει στην πέτρα και κάθητο εν τη ερήμο Μαών. Και ακούσας ο Σαούλ έτρεξε κατόπιν του Δαβίδ εις την έρημον Μαών. Και ο μεν Σαούλ επορεύεται κατά τούτο το μέρος του όρους, ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού κατ' εκείνο το μέρος του όρους. Και έσπευσαν ο Δαβίδ να φύγει από προσώπου του Σαούλ, πριν ο Σαούλ και οι άνδρες αυτού περικύκλωσαν τον Δαβίδ και τους άνδρες αυτού δια να συλλάβωσαν αυτούς. Ήλθε δε μηνυτής προς τον Σαούλ, λέγον σπεύσον και ελθέ, διότι οι Φιλιστέοι εφόρμησαν εις την γην. Όθεν επέστρεψαν ο Σαούλ από τον αδειόγειο κατόπιν του Δαβίδ και υπήγαινε συνάντηση των Φιλιστέων, δια τούτο ονόμασαν εκείνον τον τόπον Σελά Αμαλεκόθ, που σημαίνει πέτρα μερισμών. Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα παραδείγματα αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, που μας δείχνει πως οι άνθρωποι οι οποίοι ευαρέστησαν στη γενιά τους τον Κύριο πολιτεύθηκαν στον κόσμο αυτό, αδελφοί. Πως ήταν η συμπεριφορά τους, η διαγωγή τους, το πολίτευμά τους. Και έτσι και εμείς, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη τώρα την οποία ζούμε, έχουμε και εμείς έναν τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμμορφωθούμε και να ενεργούμε, αδελφοί, όχι κοιτάζοντας το δικό μας το καλό, αλλά να μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους, αδελφοί. Να βοηθήσουμε και τους άλλους. Έκαστος, λέει, να μην ζητεί τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Μην σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, μην σκέφτομαι μόνο την οικογένειά μου, να πάει καλά η οικογένειά μου, αλλά πρέπει να σκέφτομαι όλους όσους είναι γύρω μου, τους αδελφούς, τους συγγενείς, ακόμα και όλους όσους είναι μέσα στην κοινωνία, γύρω μας, κοντινοί μας άνθρωποι, συνάδελφοι, ακόμα και αυτούς οι οποίοι είναι στις θέσεις ευθύνης, στην κυβέρνηση, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Να φέρνετε, λέει, δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων, ησύχιον και ατάρακον, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι δεν φτάνει να ζητάμε μόνο το δικό μας το καλό. Εγώ, Κύριε, ευλόγησέ με, δώσε μου αυτό, δώσε μου. Καλό είναι αυτό, αλλά πρέπει να ζητάμε, αδελφοί, και το καλό των άλλων. Και αυτό είναι που μας κάνει, αδελφοί, χριστιανούς. Μας κάνει να μοιάζουμε με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος, αδελφοί, δεν ζήτησε, είχε τη θέση του στον ουρανό, αλλά κατέβηκε κάτω, αδελφοί, να μας υπηρετήσει. Να μας υπηρετήσει κατέβηκε ο Κύριος. Δεν κατέβηκε εδώ να αποκτήσει αξιώματα και να γίνει μεγάλος ανάμεσα στους ανθρώπους. Είχανε κάποια στιγμή, όταν είδανε ότι έκανε τους άρτους, τους πολλαπλασίαζε και μπορούσαν να φάνε πολλοί άνθρωποι, τότε είπανε να τον αρπάξουν και να τον κάνουν βασιλιά. Ένα τέτοιο βασιλιά θέλουμε. Να μας δίνει πάντοτε αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη στα υλικά. Αλλά ο Χριστός, αδελφοί, πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε, γιατί δεν ήθελε αξιώματα ο Κύριος. Μας υπηρέτησε, αδελφοί, μέχρι την τελευταία στιγμή που ήταν πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και προσευχότανε και για αυτούς οι οποίοι, αδελφοί, τον σταυρώνανε, και αυτούς τους υπηρέτησε ο Κύριος. Τους υπηρέτησε όλους. Και το αποτέλεσμα, αδελφοί, της υπηρεσίας του Ιησού Χριστού είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι μέσα στους αιώνες, από ανθρώπους, αδελφοί, οι οποίοι δέχτηκαν τη χάρη του Χριστού μέσα στη ζωή τους. Άμα έχεις τη χάρη του Χριστού μέσα στη ζωή σου, μπορείς και να υπηρετήσεις. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, τελειώνοντας
αρχίζοντας τις επιστολές του, τι έλεγε συνήθως προς τους αδελφούς, τους που είναι στους Φιλίππους, ή χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός. Χάρις έλεος ειρήνης. Στο τέλος τι έλεγε στην προς Φιλιππισίους που θυμάμαι. Η χάρις του Κυρίου ή με θυμών αδελφοί. Η χάρις του Κυρίου, μα με τη χάρη αρχίζουμε. Και αυτό που βρίσκεις στο τέλος να πεις αδελφέ Παύλο είναι η χάρις του Κυρίου. Ναι, γιατί μα έχω τη χάρη του Κυρίου αδελφοί μέσα στη ζωή μου. Άμα νιώθω το έργο που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό για μένα, είμαι συντετριμμένος και θέλω αυτό το οποίο έχω μέσα στην καρδιά μου να το δώσω, να το μεταδώσω, να υπηρετήσω, να μοιάσω στον Χριστό. Άμα δεν έχω τη χάρη του Χριστού, κοιτάω μόνο τον εαυτό μου, έτσι όπως οι άνθρωποι, οι αδελφοί, οι οποίοι το κύριο χαρακτηριστικό τους στις τελευταίες ημέρες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, οι άνθρωποι, λέει, τις τελευταίες ημέρες θα είναι φύλαυτοι. Φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, όλα αυτά τα οποία λέει. Ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότες. Να, θα δούμε και προδότες σήμερα, έτσι. Ήτανε προδότες, αλλά σήμερα οι άνθρωποι είναι κατεξοχήν προδότες. Αδελφοί, προδίδουνε μια. Το διαζύγιο είναι μια μορφή προδοσίας, έτσι. Με την έννοια ότι έχεις κάνει μια συμφωνία, αλλά κάποια στιγμή βγάζεις τον εαυτό σου απ' έξω και κάνεις μια. Έχεις μια. Βγαίνεις από μια συμφωνία, έτσι. Μονομερός. Όμως, αδελφοί, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να μοιάσουμε με τον Κύριο. Ο Δαβίδ, αδελφοί, στην εποχή του, στη γενιά του, υπηρέτησε τη Βουλή του Θεού. Εδώ τον βλέπουμε και έχει σημασία, αδελφοί, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που διαβάσαμε την περικοπή αυτή, ο Δαβίδ είναι κυνηγημένος. Και δεν είναι τίποτα, δεν είναι βασιλιάς. Είναι. Απλώς φεύγει από χωριό σε χωριό, από βουνό σε βουνό, για να ξεφύγει από το Σαούλ. Δεν έχει κανένα αξίωμα, έχει μερικούς ανθρώπους κοντά του, αλλά αυτό, αγαπητοί αδελφοί, δεν τον κάνει να μην μπορεί να πει ότι εγώ δεν μπορώ να υπηρετήσω. Τι λέει? Εγώ θα υπηρετήσω. Εγώ θα βοηθήσω. Τον φωνάξανε από την Γκεϊλά ότι ήρθαν οι Φιλιστέοι να μας αρπάξουν τα λόνια, να μας πάρουν το στάρι, να μας πάρουν τις σταφίδες, να μας πάρουν όλα τα αγαθά μας. Βοήθησέ μας. Τώρα ο Δαβίδ έχει, άμα βάλει τα πράγματα κάτω, εδώ τι είμαι εγώ? Είμαι κανένας βασιλιάς, είμαι κανένας άρχοντας, είμαι κανένας, τίποτα δεν είμαι. Αλλά δεν το λέει αυτό, αδελφοί. Έχει μέσα του αυτή τη διάθεση να υπηρετήσει. Και αυτή η διάθεση έχουμε, αδελφοί, από δικαιολογίες, όλοι έχουμε πολλές. Γιατί να πάω εγώ? Τι είμαι εγώ? Και εγώ είμαι κυνηγημένος, γιατί τον είπανε μετά οι δικοί του άνθρωποι. Ρώτησε τον κύριο Δαβίδ, λέει, να πάω? Να πας, του λέει ο κύριος. Πήγαινε. Μετά ρωτάει τους δικούς του, τους συντρόφους του εκεί πέρα, 600 ήταν από ό,τι λέει παρακάτω. Λίγοι δηλαδή, δεν μπορούσαν να τα βάλουν τώρα με ένα στράτευμα Φιλιστέων. Λέει, εμείς είμαστε κυνηγημένοι, λέει, τι να κάνουμε. Εμείς φοβόμαστε, λέει, εδώ που είμαστε, να πάμε να τα βάλουμε τώρα με και τους άλλους, θέλουμε και άλλους μπελάδες στο κεφάλι μας. Και αυτό είναι, αδελφοί. Κάθε φορά εμείς οι άνθρωποι έχουμε πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας, προβλήματα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει προβλήματα, προσωπικά, στην οικογένεια, οικονομικά και βέβαια άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Αλλά αυτό, αδελφοί, δεν αποτελεί καμία δικαιολογία από το να μην μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κίνδυνο, μας ζητάνε τη βοήθεια με κάθε τρόπο, αδελφοί. Με τη δύναμη όμως που μας δίνει ο Θεός, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άμα σου δίνει δύναμη ο Κύριος, να υπηρετήσεις, αδελφέ. Άμα σου δίνει υγεία ο Κύριος, να υπηρετήσεις. Άμα σου δίνει ο Κύριος μια οικονομική άνεση μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, γιατί σου το δίνει αυτό? Για να υπηρετήσεις, έτσι. Να υπηρετήσεις. Να είσαι υπηρέτης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η
να παραγγείλεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, στους πλωσίους του κόσμου αυτού. Να μην, είναι, να μην υψηλοφρονούνε, αλλά τι να είναι. Να είναι ευμετάδοτοι. Στους πλωσίους του κόσμου παράγγειλε να μην υψηλοφρονώσει, μηδέν να ελπίζωσιν επί την αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί των Θεών των ζώντα, ως της δίδει εις ημάς πλουσίως πάντα εις απόλαυση. Να αγαθοεργώσει. Γιατί στα έδωσε ο Θεός τα υλικά. Να, για να κάνεις αγαθά έργα, έτσι. Να πλουτώσει εις έργα καλά. Μα έχω λεφτά. Έργα καλά έχεις. Αυτό θα παρουσιάσεις κάποια μέρα στον Κύριο. Με αυτά θα πας μια μέρα ενώπιον του Κυρίου. Για να θυμηθούμε τι λέει το εδάφιο, αδελφοί, στην Αποκάλυψη. Μακάρι, λέει, οι αποθνίσκοντες εν Κυρίω από του νυν. Ναι, λέγει το Πνεύμα, δια να αναπαυθώσιν εκ των κόπων αυτών. Και τα έργα αυτών ακολουθούσιν μετ' αυτούς. Τι θα πάρουμε στον ουρανό, αδελφοί? Δεν θα πάρουμε ούτε τα χρήματα, ούτε τα υπάρχοντα, ούτε τίτλους από ακίνητα και αυτοκίνητα. Αυτό που θα πάρουμε, αδελφοί, είναι θα μας συνοδεύουν τα καλά μας έργα, έτσι. Τα οποία, αδελφοί, ιδού, λέει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, πάλι στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον, ως θέλει είστε. Τι, το έργο αυτού, έτσι, το έργο, αδελφοί. Και θέλουμε, όταν βρεθούμε κάποια μέρα μπροστά στον Κύριο, αδελφοί, να είμαστε γεμάτοι από καλά έργα. Να είμαστε, όπως λέει προς Φιλιππησίους, να είστε, λέει, ειλικρινείς και απρόσκοποι, μη σκοντάψετε, αδελφοί, κάπου, και να είμαστε πλήρης καλπών δικαιοσύνης των δια Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Δόξα στον Κύριο. Να αγαθοεργώσει, λοιπόν, η πλούση, να πλουτώσει η σέρα καλά, να είναι ευμετάδοτη, κοινωνική, θησαυρίζοντες εις αυτούς θεμέλιων καλών εις το μέλλον, δια να απολαύσωση την αιώνια ζωή. Να, λοιπόν, αδελφοί, που συνδέονται όλα αυτά τα οποία είπαμε με την αιώνια ζωή, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είδατε, έχουμε, λοιπόν, λόγους, αδελφοί, να μην κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Το έργο του Θεού, το οποίο είναι πολυπίκυλο, αδελφοί, να υπηρετήσουμε τον Κύριο και μέσα από το κήρυγμα και μέσα από την παρηγορία, να παρηγορήσουμε έναν αδελφό, αλλά και μέσα από τα καλά έργα τα οποία θα κάνουμε, να ελευθερώνουμε τους δεσμίους, αυτούς οι οποίοι είναι σε κακοπάθεια και αυτούς οι οποίοι είναι σε θλίψη, αδελφοί. Να τους παρηγορήσουμε. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Τι να πάμε, λέει, εκεί πέρα να κάνουμε, λένε οι σύντροφοι. Εμείς φοβόμαστε, λέει, φοβούμεθα εν τη Ιουδαία, πόσο μάλλον αν υπάγομεν εις και Ελλά εναντίον των στρατευμάτων των Φιλιστέων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί, αδελφοί, δεν πρέπει όμως να φοβόμαστε, ούτε να έχουμε, ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, κάποια στιγμή είχαν αμφιβολίες και έτσι αναστολές. Ο Μωυσής, όταν του είπε ο Κύριος, πήγαινε, λέει, να ελευθερώσεις το λαό μου. Κύριε, δεν μπορώ, στείλε άλλον, δεν μπορώ, είμαι βραδύγλωσσος, είμαι βραδύστομος. Τι να, πώς να πάω. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, τον ήθελε, έτσι. Ήθελε να πάει. Μα κάποια άλλη στιγμή είχα κάνει κάτι και δεν τα κατάφερα. Τώρα θα τα καταφέρεις όμως. Και αν κάποια στιγμή, αδελφοί, στο παρελθόν έχουμε αποτύχει σε κάτι, τώρα όμως μπορούμε να πάμε πάλι με την οδηγία και τη δύναμη του Θεού. Να βάλουμε το Θεό μπροστά, αδελφοί. Ο Θεός να προπορεύεται μέσα στη ζωή του, στη ζωή μας, γιατί ο Δαβίδ πάντοτε είχε κοντά του έναν άνθρωπο, όπως τον Αβιάθαρ, ο οποίος όταν είχε έρθει κοντά του, είχε έρθει με το εφόδ. Με αυτό το ιερό, το οποίο, με το οποίο ρωτούσε τον Κύριο. Ρωτούσε τον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πάντοτε, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας να λέμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι ευάρεστο ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος το εγκρίνει, ο Κύριος το θέλει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι να κάνουμε. Και πράγματι, αδελφοί, ο Κύριος πάντοτε να προπορεύεται μέσα στη ζωή μας. Και πολλοί άλλοι άνθρωποι, αδελφοί, είχαν αυτές τις αναστολές. Ο Ιερεμίας, όταν το βρήκε ο Κύριος, του είπε: ήταν παιδί, Κύριε, δεν μπορώ, λέει, είμαι παιδί. Εντάξει, είσαι παιδί, λέει ο Κύριος, αλλά πήγαινε. Ό,τι σου πω εγώ, δεν ξέρω τι να πω, λέει. Θα σου πω εγώ τι θα πεις.
θα σου βάλω τα λόγια μου στο στόμα σου και θα τα πεις. Και ξέρετε αδελφοί, να σου πω και κάτι άλλο με τη χάρη του Θεού. Ο Δαβίδ, όπως είπαμε εδώ πέρα, δεν είναι βασιλιάς. Ούτε έχει κάποιο αξίωμα. Αλλά έχει πάρει τη χάρη του Θεού, τον έχει χρήσει ο Σαμουήλ με έλεον. Έβρικα, λέει, Δαβίδ, τον δούλο μου, άνδρα κατά την καρδία μου, να κάνει τα θελήματά μου. Με το έλεό μου το Άγιον έχρισα αυτόν. Και δεν θα υπερισχύσει κατά αυτού ανήρα νομίας. Τι ωραία, υποσχέσεις από τον Κύριο, αδελφοί, έτσι. Μας έχει χρήσει ο Κύριος. Και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, αδελφοί, τώρα στις μέρες μας, μπορεί να περιμένεις, γιατί να βοηθήσω τώρα. Εγώ είμαι, παραδείγματος χάρη, φοιτητής. Φοιτητής, θα βοηθήσεις όταν είσαι φοιτητής. Μα δεν είμαι διάκονος. Δεν περιμένεις να γίνεις διάκονος για να βοηθήσεις το έργο του Θεού. Μα δεν είμαι πρεσβύτερος. Δεν περιμένεις να γίνεις πρεσβύτερος για να βοηθήσεις το έργο του Θεού. Μα δεν είμαι ποιμένας. Μην περιμένεις να γίνεις ποιμένας για να βοηθήσεις το έργο του Θεού. Τώρα όπως είσαι, με αυτή τη δύναμη, τη μικρή που σου έχει δώσει ο Κύριος, με τη χάρη του Θεού που σε έχρισε ο Κύριος, με το Πνεύμα το Άγιο, πήγαινε να βοηθήσεις. Κάνεις αυτό που μπορείς, έτσι. Το λίγο ή το περισσότερο. Και ο Θεός, αδελφοί, όταν σε δει να αγωνίζεσαι στο λίγο, θα σου εμπιστευτεί και το πολύ. Στο λίγο αισθάθεις πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι, αδελφοί, θέλουμε κάτι πολύ μεγάλο, έτσι. Αλλά είναι όπως στις δουλειές μας, ο καθένας έχει τη δουλειά του, έτσι. Άλλος έχει το μηχανουργείο, άλλος έχει την οικοδομή, άλλος έχει ένα ιατρείο, οτιδήποτε έχει ο καθένας. Αλλά δεν μπορείς να αναθέσεις τον άνθρωπο, σε κάποιον άνθρωπο αμέσως τη μεγαλύτερη υπηρεσία. Θα του πεις να κάνεις, παραδείγματος χάρη, στην οικοδομή να φτιάξεις λάσπη. Λάσπη θα φτιάξω, τι είναι αυτό? Φτιάξε τη λάσπη, κάντη σωστά, κουβάλισέ τη σωστά και μετά θα σου δώσει κάτι άλλο, Μα εγώ θέλω να χτίσω. Εντάξει, θα χτίσεις όταν ήρθε η ώρα σου, έτσι. Σε λίγο που θα μάθεις, θα μάθεις. Αλλά αρχίζουμε από πολύ λίγα πράγματα, αδελφοί, στα υλικά τώρα, έτσι. Και άμα τα κάνουμε σωστά, ο Κύριος θα μας εμπιστευτεί πολύ μεγαλύτερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι όπως λέει, είδες πεδίο, λέει, το οποίο είναι άνθρωπο νέο που είναι επιμελής, λέει, στα έργα του. Αυτός, λέει, θα παρασταθεί ενώπιον αρχόντων. Δηλαδή, κάνω κάτι μικρό, κάτι λίγο, αυτό το οποίο μου εμπιστεύονται και το κάνω σωστά, το κάνω καλά. Θα με ανεβάσει ο Κύριος, έτσι. Θα με υψώσει ο Κύριος. Θα πάω καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μην περιμένουμε, αδελφοί, λοιπόν, να αποκτήσουμε θέσεις μέσα στην Εκκλησία, ναι, και μέσα στην Εκκλησία. Κάνε αυτό που έχεις να κάνεις τώρα. Με τη δύναμή σου τη μικρή, έτσι, όπως είπε ο Κύριος των Κεδεών. Κύριε, λέει, δεν μπορώ να πάω να ελευθερώσω. Λέει, θα πας, είμαι αδύνατος, είμαι μικρός, είμαι από μικρή φυλή. Δεν είμαι από δυνατή φυλή. Εντάξει, λέει ο Κύριος, πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή. Αυτή που έχεις, αυτή που σου δίνω εγώ. Πήγαινε να ελευθερώσει και τα κατάφερε, αδελφοί, έτσι. Δεν τα κατάφερε επειδή ήταν πολύ δυνατός, αλλά τα κατάφερε επειδή ήταν μαζί του ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδελφοί, πήγε, τους νίκησε. Και τώρα τι περιμένουμε? Τι περιμένει ο άνθρωπος ο οποίος κάνει ένα καλό? Περιμένει ένα ευχαριστώ, έτσι. Ένα ευχαριστώ τουλάχιστον. Δεν λέω να του κάνουν έτσι κάνα μεγάλο δώρο. Να του κάνουν ένα ανδριάντα όπως κάνουν σήμερα. Βέβαια απαγορευόταν την εποχή εκείνη να φτιάχνουν αγάλματα. Τώρα, άμα στους μεγάλους ευεργέτες κάνουν αγάλματα. Αλλά δεν σας λέω αυτό. Ένα ευχαριστώ. Αλλά τι εισπράττει, αδελφοί? Την προδοσία. Οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους τους ευεργέτησε ο Σαούλ, ο Δαβίδ, που ρίσκαρε τη ζωή του, αδελφοί, για να πάει να τους βοηθήσει, τώρα τα φτιάχνουν καλά με τον Σαούλ, έτσι. Ο Σαούλ, ο οποίος είναι βασιλιάς, σου λέει να τα έχουμε καλά με την εξουσία. Μπορούμε τώρα εμείς ο Δαβίδ, εντάξει, κάτι μας βοήθησε, αλλά μέχρι εδώ, έτσι.
Από εδώ και πέρα πρέπει να τα έχουμε καλά με τον βασιλιά, να πάρουμε κάποιες παροχές, κάποια επιδότηση, οτιδήποτε ήταν εκείνη την εποχή. Τώρα, και του λένε, εδώ είναι ο Δαβίδ, στην πόλη μας. Το μαθαίνει λοιπόν ο Δαβίδ και λέει, Κύριε, λέει, αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους ευεργέτησα θα με παραδώσουνε? Είναι δυνατό να με παραδώσουνε? Λέει ο Κύριος, ναι, θα σε παραδώσουνε. Δεν θα κολλήσουνε. Δεν θα έχουν καμιά αναστολή ή καμιά συστολή. Δεν θα τραπούνε. Και είδατε, αδελφοί, ότι τελικά, κάνοντας το καλό, μπορεί να βρεις απέναντί σου σκληρότητα, έτσι. Ανταπέδωσαν εις εμέ, λέει, κακόν αντί καλού και μίσος αντί της αγάπης μου, λέει σε ένα ψαλμό ο Δαβίδ. Τι λέει, κακόν αντί καλού. Εγώ τους έκανα καλό και αυτοί μου κάνουν κακό. Και με μισούνε επειδή εγώ τους αγάπησα. Είδατε, αδελφοί, τον Ιησού Χριστό γιατί τον μισούσαν οι άνθρωποι? Λέει, έκανα κάτι κακό, κάτι άσχημο, κάτι αδίκησα κανέναν, ναι. Όχι, έτσι. Αλλά γιατί με μισείτε? Επειδή έκανα έναν άνθρωπο υγιή και ήταν Σάββατο? Επειδή έκανα ένα πυλό το Σάββατο και του επέχρισα στα μάτια του? Γι' αυτό με κατηγορείτε? Γι' αυτό. Οι άνθρωποι, αδελφοί, δεν έχουν ούτε κανόνες, ούτε έχουν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το συμφέρον τους. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας αποτρέπει, αδελφοί, από το να κάνουμε πάντοτε το καλό. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, όταν θεράπευσε τους 10 λεπρούς, δεν ήξερε ότι ένας θα γύριζε μόνο, το ήξερε. Αλλά δεν περίμενε, και εμείς θα περιμέναμε όλοι να γυρίσουν τουλάχιστον ένα ευχαριστώ. Αλλά φύγανε, αδελφοί, πήγανε στις δουλειές τους. Το θεωρήσανε τελείως τυπικό. Τι τώρα εδώ που τόσα χρόνια που είμαστε έξω, μακριά από τους δικούς μας, μακριά από τις απολαύσεις, μακριά από τον κόσμο, από την κοινωνική συναναστροφή, τώρα δεν προλαβαίνουμε, έτσι. Και ένας μόνο γύρισε. Οι άλλοι 9 αδελφοί, πού ήτανε, στις δουλειές τους, έτσι. Ένας μόνο γύρισε. Και είδατε, αδελφοί, ότι τις τελευταίες ημέρες, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι άνθρωποι θα είναι αχάριστοι. Μπορεί να κάνεις το καλό και αντί να σου πούνε ευχαριστώ, να σου ανταποδώσουν κακό, έτσι. Αυτό κάνα και στον Κύριο, αδελφοί. Τον Κύριο δεν βρήκε μόνο κακό, αλλά τον σταυρώσανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τους μαθητές του Χριστού, αδελφοί, τους βάλανε στη φυλακή και μετά τους είπανε, ελάτε εδώ στο δικαστήριο. Λέει, ποιο δικαστήριο? Εδώ στο δικαστήριο, αν εμείς ανακρινόμεθα, λέει, για ευεργεσία. Μας κάνετε ανακρίσεις, μας βάζετε στη φυλακή, μας φαίνετε κατηγορούμενους. Τι για ευεργεσία, επειδή θεραπεύσαμε ένα χολό? Ο Χριστός το θεράπευσε. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα, λέει, σας το λέμε και πάλι, ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα το οποίο σώζει παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Είδατε, αδελφοί, ότι δεν μπορεί να τα βγάλεις εύκολα πέρα με τον κόσμο, αλλά έτσι είναι, αδελφοί, τα πνευματικά, έτσι είναι ο χριστιανός μέσα στον κόσμο, θα κάνει το καλό, έτσι. Εσκόρπισε, λέει, έδωκεν εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και φύγανε, αδελφοί, και τι έγινε? Γλίτωσε, έτσι. Το φανέρωσε ο Κύριος. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος, αδελφοί, θα μας ελευθερώσει. Δεν θα μας ελευθερώσουν οι άνθρωποι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μας ελευθέρωσε, λέει, μας ελευθερώνει. Ελπίζουμε ότι και στο μέλλον θα μας ελευθερώσει. Γιατί αυτός μας ελευθερώνει, αδελφοί. Και ξέρετε, διάβασα και το παρακάτω, την παρακάτω περικοπή. Ξέφυγε από εκεί, πήγε σε κάποιους άλλους ανθρώπους, οι Ζηφαίοι που ήταν εκεί πέρα, και πάλι πήγανε να τον προδώσουν, έτσι. Άλλοι άνθρωποι αυτοί, καμία σχέση, αλλά θέλουν να τα έχουν καλά με την εξουσία, έτσι.
οι άνθρωποι, οι αδελφοί. Αυτό είναι το και οι άρχοντες θέλουν να τα έχουν καλά με το λαό και ο λαός να τα έχει καλά με την εξουσία, όπως ο Πιλάτος θα ήθελε να τα έχει καλά, μην τα χαλάσει με τους Φαρισαίους και το λαό που φώναζε «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν» και έπλυνε τα χέρια του, έτσι, νίτο τα σχήρας μου. Πήγανε λοιπόν και τον καταδώσανε. Τι θα γίνει τώρα όμως, αδελφοί? Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος κάνει το καλό και συναντάει παντού μέσα στη ζωή του, αδελφοί, συναντάει τη σκληρότητα, την αδιαφορία, την προδοσία. Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα? Γιατί δεν με συμπαθεί κάποιος? Γιατί δεν με συμπαθεί κανένας? Γιατί δεν με περιθάλπει κάποιος? Πού θα βρω αποκούμπι? Πουθενά, ε? Ο Κύριος είναι, αδελφοί, η καταφυγή μας, έτσι? Ο Κύριος είναι το καταφύγιό μας. Ο Κύριος είναι ο ισχυρός βράχος μας. Και εδώ θα δούμε ότι υπάρχει ένας βράχος, αδελφοί, ο οποίος χωρίζει τον Σαούλ από τον Δαβίδ. Αυτή η πέτρα μερισμών που λέει το Σελά Αμαλεκόθ. Είναι από τη μία μεριά ο Δαβίδ και από την άλλη ο Σαούλ. Και πάνε έτσι παράλληλα, σε λίγο τελειώνει το βουνό, θα συναντηθούνε. Τελείωσε. Πάει η παγίδα, ε. Αλλά υπάρχει μια πέτρα, αδελφοί, ανάμεσα στα δύο στρατεύματα. Υπάρχει μια πέτρα ανάμεσα σε σένα, αδελφέ, και στο διάβολο και στον κόσμο. Η πέτρα αυτή είναι ο Χριστός, ο οποίος, αδελφοί, μας προστατεύει. Δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει, λέει, να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Αλλά με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορούμε να υποφέρουμε. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος, αδελφοί. Δεν θα μας εγκαταλείψει. Θα μας παρηγορήσει, έτσι. Και εκείνη την ώρα που τελειώναν όλα και ήτανε να συναντηθούν τα δύο στρατεύματα, με τη συντριπτική υπεροχή των στρατευμάτων του Σαούλ, γιατί η δύναμή μας, αδελφοί, δεν είναι σαρκική. Τα όπλα ημών, λέει, δεν είναι σαρκικά, αλλά τα όπλα μας είναι πνευματικά. Συν Θεό, προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα όπλα μας, αδελφοί, το μεγάλο μας όπλο και ο μεγάλος υπερασπιστής μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος προπορεύεται. Και πρέπει πάντοτε, αδελφοί, το ξαναλέω αυτό, ο Δαβίδ πάντοτε είχε κοντά του τον ιερέα αυτόν, τον Αβιάθαρ, ο οποίος είχε το εφόδ και αυτό το ιερό, το οποίο έφερνε την απάντηση από τον Κύριο. Και άμα έχουμε κοντά μας τον Κύριο, αδελφοί, να μην φοβόμαστε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Σαούλ είχε... Δεν ήθελε τη βοήθεια του Κυρίου. Βασιζόταν, αδελφοί, στην προδοσία και στην κακία και στην υπεροχή των στρατευμάτων. Εκεί βασιζότανε. Μια φορά που τον είχε πάει ο Δαβίδ εκεί στο ιερό που ήταν ιερείς και ήταν ο Δοίκου Ιδουμαίος, κυνηγημένος, και τον κατέδωσε στο Σαούλ. Και πήγε ο Σαούλ και σκότωσε όλους τους ιερείς, διασώθη μόνο ο Αβιάθαρ, αυτός που βλέπουμε εδώ πέρα. Πώς έγινε αυτό? Και έγραψε ο Δαβίδ αυτόν τον ωραίο ψαλμό. «Τι καυχάσαι στην κακία δυνατέ, το έλεος του Κυρίου μένει εις τον αιώνα». Οι άνθρωποι, αδελφοί, καυχόνται στην κακία τους, στην πονηριά τους, στην εξυπνάδα τους, αδελφοί, την πανουργία τους. Η πανουργία τους, έτσι, η πανουργία, αλλά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας ελευθερώνει. Έχει σχέση η πρώτη ιστορία με τη δεύτερη. Άμεση, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Άμα εσύ ελευθερώνεις, άμα εσύ βοηθάς, θα σε βοηθήσει ο Κύριος. Άμα εσύ είσαι στο θέλημα του Κυρίου και κάνεις το θέλημα του Κυρίου, ο Κύριος θα είναι ο υπερασπιστής σου, έτσι. Δόξα τον Κύριο. Όταν ο Δαβίδ, αδελφοί, και λέω αυτό και τελειώνω με τη χάρη του Θεού, ελευθέρωσε το Λότ με 318 στρατιώτες, τα έβαλε με τον βασιλιά των Σοδόμων. Τον ελευθέρωσε, βέβαια, το Λότ. Δεν πήρε λεφτά. Γιατί, αδελφοί,
τα πνευματικά δεν πληρώνονται έτσι. Ό,τι γίνεται από αγάπη, εμείς δεν είμαστε μισθοφόροι, αλλά είμαστε αδελφοί άνθρωποι πνευματικοί που ό,τι κάνουμε το κάνουμε από αγάπη και δεν περιμένουμε ανταπόδοση από τους ανθρώπους, αλλά γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα μας ανταποδώσει, αδελφοί. Πέρασε λοιπόν αυτό, τον ελευθέρωσε το Λότ και μετά από λίγο λέει, του φάνηκε ο Κύριος τον Αβραάμ και του λέει, μη φοβάσαι Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θα είναι πολύ σφόδρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει, Κύριε, πώς θα είναι ο μισθός μου σφόδρα, δεν έχω παιδί. Και μπορούμε να πούμε, αδελφοί, ο καθένας από εμάς ότι εγώ, Κύριε, κάνω το θέλημά σου, εγώ, Κύριε, αγωνίζομαι, αλλά ακόμα περιμένω πράγματα στη ζωή μου. Δεν έχουν έρθει αυτά. Πού είναι η ευλογία σου, Κύριε, πού είναι οι υποσχέσεις σου? Θα έρθουν, αδελφέ. Βγες έξω, λέει, από τη σκηνή σου και κοίταξε ψηλά στον ουρανό. Να βγαίνουμε, αδελφοί, και να κοιτάμε στον ουρανό, να κοιτάμε τον Κύριο. Μην κοιτάς όλα τα προβλήματά σου και τις ελλείψεις σου, να κοιτάς τον Κύριο. Κύριε, εσύ είσαι ο υπερασπιστής μου. Και λέει, μπορείς να μετρήσεις τα άστρα αυτά στον ουρανό? Κύριε, δεν μπορώ, είναι αναρρύθμιτα. Λέει, έτσι θα κάνω το σπέρμα σου. Θα σε ευλογήσω σφόδρα. Θα σε ευλογήσω πολύ. Τι έκανε, αδελφοί? Οι δύο ιστορίες έχουν άμεση σχέση, έτσι. Ελευθέρωσε το Λότ και τώρα παίρνει την επαγγελία και την ευλογία από τον Κύριο. Έχουν άμεση σχέση, αδελφοί. Και να πω και το τελευταίο εδάφιο και κατεβαίνω. Όταν οι μαθητές, αδελφοί του Χριστού, ζητήσουν θέσεις, ποιος θα καθίσει δεξιά, αριστερά? Λέει, οι νομιζόμενοι άρχοντες, λέει, τα ζητάνε αυτά στον κόσμο. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι άρχοντες, έτσι. Νομίζουν και μετά από λίγο φεύγουν από τη θέση αυτή και δεν είναι τίποτα, δεν τους δίνει κανείς σημασία. Αυτό είναι η σχέση, αδελφοί, και η αμοιβή των ανθρώπων που είναι στα αξιώματα. Είδατε τώρα που στην Αμερική ο χαμένος και ο απερχόμενος πρόεδρος, κανείς δεν του δίνει σημασία. Όλοι κοιτάνε τον καινούριο που έρχεται τώρα, έτσι. Και σε λίγο θα είναι μια ανάμνηση. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, αδελφοί, οι νομιζόμενοι άρχοντες κατακυριεύουν τα αξιώματα και μετά τα αφήνουν, έτσι, και φεύγουν. Αλλά έτσι δεν είναι σε εσάς, λέει, αδελφοί, σε εσάς, παιδιά μου. Ο μεγαλύτερος από εσάς, αυτός που θέλει να είναι μέγας, θα είναι υπηρέτης. Και όποιος θέλει να γίνει πρώτος από όλους, θα γίνει δούλος πάντων. Διότι ο Ιησούς Χριστός λέει, ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και αυτό, αδελφοί, είναι πολύ μεγάλο εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Χριστός δεν ήρθε να υπηρετηθεί, να ήρθε να υπηρετήσει. Και να δώσει τη ζωή του λίτρο για τους πολλούς, έτσι. Δόξα τον Κύριο. Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί, και να υπηρετούμε με τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν.